μπάλα να σου έρθει. Ρε εσύ. Έλα. Ο κόσμος Χατζατζά. Ναι. Είναι άδικος. Ο κόσμος είναι άδικος. Ναι. Βρε, γιατί το λες αυτό, τι σου κάνω κόσμος. Τι μου κάνω κόσμος, ρε Χατζατζάρι. Που πάω να κάνω το καλό. Γιατί βρε, τι πήγες να κάνεις. Πήγα να κάνω. Ναι. Πήγα Χατζατζάρι σε ένα ζαχαροπλαστείο που άνοιξε εδώ κοντά στη γειτονιά. Μπράβο. Και του λέω. Της γειτονιάς ο καινούργιος δεν είσαι, μου λέει ναι. Του λέω ωραία, ήρθα να σε τιμήσω. Μου λέει σήμερα έχουμε γένεια. Του λέω ωραία, μπράβο, είχαν φέρει τον παπά εκεί πέρα και έψαλμη. Τι έλεγε. Έλεγε μακαρία εδώ, αλληλούια. Πας, στα γένεια. Ναι. Και του δίναν όλοι το χέρι. Πάω κι εγώ, του λέω ζωή σε λόγους, σας καλά 40. Στα γένεια. Ναι. Βρε στα γένεια, λένε καλό ρίζικο το μαγαζί, καλές δουλειές. Αυτά είχατε δει που τα πες εσύ. Τα είχε πει ένας προηγούμενος, δεν μην λέμε τα ίδια να μας περάσουν για κοινώνι τους. Τι έγινε. Κάθομαι, του λέω, τι γλυκά έχεις. Μου λέει αυτά, αυτά και αυτά. Του λέω, ωραία, φέρε 5 καταήθια, 6 καρακτομπούρεκα, 8 μπακλαβάδες. Για το σπίτι. Ποιο σπίτι. Εκεί θα τα έτρωγες όλα. Ναι, ρε Χατζατζάρι. Ο Ανδρέας Τυμπακενάκης αγάπησε το θέατρο σκίων από την επιακή του ηλικία. Κατάλαβε από νωρίς ότι πίσω από τον Μπερντέ κρύβεται ένα ταξίδι ζωής. Η ίδια μας η ζωή. Όσο μεγάλωνε, μεγάλωνε και ο θαυμασμός του για αυτή τη δημιουργική τέχνη και παρά την απώλεια όρασής του, δεν εγκατέλειψε το πάθος του για να γίνει ένας καραγκιοζοπαίχτης που θα αφήγεται τις δικές του ιστορίες και θα δίνει τις δικές του παραστάσεις. Ο καραγκιόζης είναι μια τέχνη βιωματική. Μπορεί κανείς να μάθει καραγκιόζη από τον οποιοδήποτε. Από ένα φίλο του, μέχρι ένα συμμαθητή του, μέχρι ένα γείτονά του, μέχρι το αφεντικό του. Από τον οποιοδήποτε μπορεί να μάθει κανείς καραγκιόζη, γιατί είναι τέχνη που είναι καθρέφτης της ζωής. Οι καλύτερες φωνές είναι αυτές του χαρακτήρα που μας αρέσουν. Αν ένας χαρακτήρας δεν μας αρέσει, δεν μπορούμε να πετύχουμε ακριβώς τη φωνή του. Τι μουσική έχεις ανακαλύψει μέσα από τις παραστάσεις του Καραγκιόζη, τι αγαπάς εσύ περισσότερο? Ο Καραγκιόζης έχει μέσα κάθε είδος μουσικής, όπως και κάθε είδος τοπικής ομιλίας της ελληνικής γλώσσας. Εμένα μέσα από τον Καραγκιόζη με κέρδισαν τα ρεμπέτικα του Σταύρακα, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής του ρεμπέτικου και του νταΐ της κοινωνίας εκείνης. Κάνει συνέχεια το παλικάρι κτλ. Και η μουσική που μπαίνει όταν πρωτοπαρουσιάζεται στη σκηνή είναι το ρεμπέτικο. Εμένα με κέρδισε αυτό. Και γιατί τον λάτρεψες τόσο πολύ τον Καραγκιόζη? Τον Καραγκιόζη τον λάτρεψα επειδή μέσα του έβλεπα τον εαυτό μου και πιστεύω ότι όλοι βλέπουμε τον εαυτό μας και κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να πω, κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να κατηγορήσω επειδή θα με κατηγορούσαν και εμένα μετά, μέσα του Καραγκιόζη μπορούσα να τα πω και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήταν σαν να τα έλεγε ο Καραγκιόζης και να μην τα έλεγα εγώ. Μπορούσα να εκφραστώ πιο ελεύθερα. Θυμάσαι την πρώτη παράσταση που πήγες? Η πρώτη παράσταση που είδα ήταν μια παράσταση θέατρου σκιών εμέν Καραγκιόζη, αλλά παιγμένη από πραγματικούς ηθοποιούς και δεν με συγκίνησε και τόσο. Η επόμενη παράσταση που είδα ήταν από τον Άθος Δανέλη στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ήταν απόκριες θυμάμαι τότε και ήταν ο Καραγκιόζης μαέστρος η πρώτη παράσταση. Με το που την είδα γύρισα σπίτι και κάθισα και το σκέφτηκα. Αυτό το έργο το σκεφτόμουν 2-3 μέρες. Μέχρι που μετά πήγα και αγόρασα και εγώ φιγούρες από το περίπτωρο. Θυμάμαι κάτι μικρές φιγούρες πλαστικές, όχι και το καλύτερο υλικό, αλλά για ένα παιδάκι 4-5 χρονών που ήμουν εγώ τότε ήταν ό,τι καλύτερο. Και έπαιξα και εγώ μετά από 2-3 μέρες την ίδια παράσταση. Αυτό ήταν. Μετά δεν άφηνα παράσταση να δω και να μην παίξω. Ποιο καραγκιόζο παίκτη έχεις λατρέψει? Από τους τωρινούς, τους επιζώντες, που υπήρχαν πάρα πολύ. Που μου αρέσανε, αλλά από τους επιζώντες είναι ο Άνθος Δανέλης, γιατί είχε βγάλει και κάτι DVD τότε. Και όταν ήμουν μικρός, εγώ τα έβλεπα. Και συγκινούν πραγματικά, δεν ξέρω γιατί με συγκινούσαν αυτά τα DVD. Ήμουν πολύ μικρός, 6-7 χρονών, αλλά με συγκινούσαν και πάλι. Τι έβλεπα, ένα κόσμο διαφορετικό, παραδοσιακό. Ένα κόσμο που είχε μέσα όλα αυτά που σε μένα άρεσαν. Καραγκιόζη, μουσική, τραγούδι κτλ. Το έβλεπα λοιπόν. Και επειδή ήταν στην ουσία και ο πρώτος καραγκιόζο που είδα, με στιγμάτισε. Η όρασή σου πότε σε εγκατέλειψε? Όταν γεννήθηκα, εγώ είχα όραση φυσιολογική και από τα δύο μάτια.
Αργότερα παρουσιάστηκε μια μορφή καρκίνου και στα δύο, μια μορφή όγκου. Αφαιρέσαμε το ένα και στο άλλο κάναμε διάφορες χημειοθεραπείες, καταφέραμε να μειώσουμε κάπως την επικινδυνότητα. Μέχρι και το 2017 μπορούσα να πω πως έβλεπα πως είχα αναπηρία γύρω στο 40 με 50%. Το 2017 και μετά προκλήθηκε μια αιμορραγία στο μάτι και η αναπηρία έφτασε το 65 με 70 κάπου εκεί. Ακόμη η αίρεση μου δεν με έχει εγκαταλείψει ακόμα και μπορώ ας πούμε να ξεχωρίσω μέρα, νύχτα, το φως, έντονες διαφορές των χρωμάτων, αλλά ναι, κάπου εκεί, το 2017 άρχισε να με εγκαταλείπει. Αυτό όμως δεν σε όθησε να εγκαταλείψεις εσύ τα όνειρά σου και προσπάθησες να δώσεις την πρώτη σου παράσταση, να κάνεις το δικό σου αγώνα για αυτό που λάτρεψες από μικρό παιδί. Δεν με εμπόδισε ποτέ το γεγονός ότι δεν βλέπω, το ότι είμαι τυφλός να το λέμε, μην φοβόμαστε τις λέξεις, στο να παίξω καραγκιόζι, γιατί δεν το θεωρώ πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να κάνει τα πάντα, αν θέλει να τα πετύχει. Εγώ ήθελα να το πετύχω πάρα πολύ και ακόμα και τώρα μπορώ. Δεν ξέρω κατά πόσο η εικόνα του θεατή που βλέπει την παράσταση είναι αρεστή σε αυτόν ή όχι, εάν καταλαβαίνει όταν βλέπει εμένα να παίζω ότι εγώ βλέπω ή ότι δεν βλέπω. Δεν ξέρω κατά πόσο το πετυχαίνω αυτό, να μην το καταλαβαίνουν οι θεατές. Αλλά εμένα ποτέ δεν μου έχει περάσει από το μυαλό ότι είναι κάποιο πρόβλημα και ότι ίσως με σταματήσει κάποτε από τα όνειρά μου. Θυμάσαι την πρώτη παράσταση που έδωσες? Το 2013 ετοίμαζα με κάτι παιδιά από τη γειτονιά και με κάτι ξαδέρφια και αδέρφια κτλ. Μια παράσταση για να την παρουσιάσουμε μέσα στην οικογένειά μας. Και τότε ο πατέρας μου έδωσε την ιδέα να την παρουσιάσουμε έξω στη γειτονιά, να καλέσουμε κόσμο και μέσα σε μία μέρα ειδοποιήσαμε κόσμο από τη γειτονιά να έρθει, εδώ έξω την παίξαμε την παράσταση. Αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη παράσταση, ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα σε κοινό που δεν με ήξερε και δεν το ήξερα. Τα κείμενα τα δικά σου στηρίζονται σε κείμενα παλιότερα περισσότερο? Είναι κάτι το οποίο το δουλεύεις εσύ και του δίνεις και το στίγμα το δικό σου? Έχει και κάτι από λίγο Κρήτη? Πώς είναι οι παραστάσεις σου? Τα κείμενα γενικά, όποιος καραγκιόζοπαίχτης κάτσει και γράφει ένα καινούριο κείμενο, θα βασίζεται οπωσδήποτε στα παλιότερα. Τα δικά μου τα κείμενα, όσα έχω γράψει και κρίνω εγώ ότι είναι καλά, βασίζονται στον τρόπο παίξηματος, τον παραδοσιακό. Και έχουν μέσα, ναι, έχουν μέσα και από λίγο Κρήτη. Δηλαδή, έχω κάνει και ιστορικά έργα για την Κρητική Επανάσταση, για τον δασκαλό Γιάννη, για την απαγωγή του Κράιπερ, για τη μάχη της Κρήτης κτλ. Γιατί πάντα με τραβούσαν εμένα αυτά τα ιστορικά έργα. Ήθελα να δείξω ότι είμαι κριτικός μέσα από τον Καραγκιόζη. Γιατί είναι τιμή μας που είμαστε κριτικοί. Και εγώ ήθελα να το δείξω. Τι θέλει ελληνικό άπλεσμα και με κρυξή και κατέβει κασακάτου γκατιέροφου στα παδάρια. Μπάρμπα, είναι μια αποθήκη. Λάριε μου, απ' τη μέση και πάνω. Και τι έχει μέσα, ρε? Έχει μέσα, μπάρμπα, σίκα καλαματιανά. Ο Ιτσαπέλης. Ναι. Ωαϊ, έχω να φάω 22 χρονάκια. Θα γλυκάνω το δουντάκι μου. Όχι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ωαϊ, γιατί? Ο γιος που την έχει την αποθήκη είναι ιδιότροπος. Ωαϊ, και τι θέλει? Του δώσουμε λεφτά. Δεν δώσουμε. Δώσουμε 5 ρούλες. Όχι, μπάρμπα. Αυτός θέλει λίγες κουβέντες. Εσύ τα λες μόνο βέβαια και μάλιστα. Βέβαια και μάλιστα. Ναι. Καμία άλλη λέξη να πάρουμε τα σίκα, δεν μαθαίνει τίποτα. Βέβαια μάλιστα. Δηλαδή θα μπαίνεις μέσα εσύ. Θα σε ρωτάει ο γέρος. Πάτε μόνο να μου κρίζεις. Θα σε ρωτάει πώς σε λένε. Γιώργο. Όχι ρε μπάρμα, Γιώργο. Αλλά πώς. Βέβαια. Και αν έπαιρνες τώρα το ρόλο του Καραγκιόζη και είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις σε όλους αυτούς που τα βάζουν με την ταχύτητα, το αλκοόλ, για τους κριτικούς που δίνουν μία εικόνα λάθος για όλους εμάς, τι θα του έλεγες, τι θα τους έλεγες? Λοιπόν, ο Καραγκιόζης όλα αυτά τα λέει και τα σατηρίζει όχι μόνο στους κριτικούς και σε όλους τους Έλληνες. Καταρχάς, αν τον άκουγαν, θα τους άλλαζε τη γνώμη, θα τους άλλαζε και τους τρόπους συνήθειας. Γιατί ο Καραγκιόζης και ο Καραγκιόζης πίνει φυσικά. Αλλά σε μέτρο, δηλαδή, τους δείχνει το όριο του μέτρου. Πάνε μέτρων άριστον που λέγανε οι αρχαίοι προγόνοι. Αυτό τους λέει και ο Καραγκιόζης και το βλέπουν και το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που όχι μόνο πίνουν και οδηγούν μετά και στο χειρότερο στάδιο που είναι αλκοολικοί εθισμένοι. Και μετά από παραστάσεις του Καραγκιόζη βγαίνουν άλλοι άνθρωποι, έχουν ηρεμήσει.
Εδώ το έχασα! Ωραία, πού πήγε! Να το! Ποιο! Κοντά πορτοφόλιο, δεν βλέπεις! Θα το φωνάξω τον αστυνόμολο! Ποιον αστυνόμο, τι θέλεις! Άσε με να πάω πάνω εδώ την τζογουλά! Παγορεύεται! Θα σου δώσω καραγιόζο! Ναι. Ένα πενιντάρικο! Παγορεύεται! Κατοστάρικο! Παγορεύεται! 150! Παγορεύεται! 200! Απαγορεύεται! Παίρνω! Άμα καλά σου σκύλε! Θέλω να σου πω. Ωραία, τι είναι. Άμα αυτό το αφεντικό και έρχεται, θα σου πω καλό στο αφεντικό από έξω και θα κατέβεις, εντάξει. Θα κατέβω, άτιμε, θα κατέβω. Άσε με να πάω να την εδώ. Πήγαινε, πήγαινε γρήγορα. Πήγαινε, μωρέ. Καραγκόζα, θα σου δώσω. Πήγαινε, μωρέ, θα μου δώσεις όλα μέσα να σε πάω εγώ. Έλα, καθίστε εδώ και μην ακούσω φασαρίες. Αυτό τώρα δεν θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, δεν σε αποσπά από τις καθημερινές σου δραστηριότητες, το διαβασμά σου. Λοιπόν, όσον αφορά το διάβασμα, με έχει βοηθήσει ο Καραγκιόζης πάρα πολύ και στον τομέα του σχολείου, ειδικά στην ιστορία και στην έκθεση και στα φιλολογικά μαθήματα πιο πολύ. Δεν είναι πως πάω από το διάβασμα. Φυσικά έχω και προτεραιότητες, ασχολούμαι με το σχολείο φυσικά και διαβάζω κτλ. Μετά πάει ο Καραγκιόζης. Αλλά είναι αυτός που μου δίνει κουράγιο δηλαδή και να μην κουραστώ. Δεν κουράζομαι με το διαβάσμα τότε με το σχολείο, γιατί σκέφτομαι ότι μετά θα πάω και θα παίξω την παράστασή μου και θα ηρεμήσω. Δεν μου προσπά καθόλου χρόνο. Είναι όλα ρυθμισμένα έτσι όπως πρέπει να είναι στο χρόνο μου. Και σήμερα που ήρθες στο δικό σου σπιτικό, ανακάλυψε ότι παίζεις και μπουζούκι. Ναι. Πότε ξεκίνησε αυτό? Μπουζούκι κάνω 6 μήνες τώρα. Αλλά όπως είπα και πριν, αγάπη του ρεμπέτικο τραγούδι και για τον μπουζούκι γενικά, έχω από τότε που ξεκίνησα τον Καραγκιόζη. Τους τελευταίους 6 μήνες ξεκίνησα να παίζω κιόλας. Για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή έβλεπα ότι άρεσε πάρα πολύ στους ανθρώπους της οικογένειάς μου και τους ψυχαγωγούσε. Όχι ότι ο Καραγκιόζη δεν τους ψυχαγωγεί, απλά είναι μια παραπάνω ψυχαγωγία. Δεν είναι ανώτερη, δεν είναι κατώτερη, είναι στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, γιατί όλες οι τέχνες συγγενεύουν. Απλά είναι ένα λιθαράκι παραπάνω στην ψυχαγωγία τους. Εγώ λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ήταν ένας λόγος που έμαθα μπουζούκι και ο άλλος λόγος ήταν για να το εντάξω στον Καραγκιόζη. Γιατί μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα καραγκιόζοπαίχτη της παλιάς εποχής, που η παλιά εποχή άφησε μεγάλα ονόματα στον Καραγκιόζη. Μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις λοιπόν ήταν να κατέχουν μουσική, είτε να τραγουδούν, είτε να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. Επειδή λοιπόν εγώ με το τραγούδι δεν το έχω και πολύ, λέω να πιάσω ένα μπουζούκι. Ο Ανδρέας, με τον ξεχώρισα για την καλοσύνη του, την σπιρτάδα, το ήθος και την ευγένειά του. Ρε αφεντικό! Τι είναι, βρε παιδί μου, τι καιρό έκανε εκεί που πήγες? Πού πήγα, δεν πήγες εκεί, όξο! Είναι ετοιμόλογος και ένας άνθρωπος που υποστηρίζει τις αλήθειες της ζωής και αγαπά τη λαϊκή παράδοση. Ποιος είναι μέσα, αυτό που θα βγει όξο, έλα όξο! Δεν ζει με σιωπή και στις παραστάσεις του καταθέτει την άποψή του για ό,τι τον απασχολεί. Ρε όχι, βρε παιδί μου, πάμε να τον πιω μέσα. Δεν αισθάνομαι και καλά, μα ανεβαίνει πυρετός. Τι έχεις αγαπήσει περισσότερο στη ζωή σου? Στη ζωή μου. Στη ζωή μου έχω αγαπήσει την τέχνη, με όλη τη σημασία της λέξης, οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Και έχω αγαπήσει και τη ζωή την ίδια, που για μένα ζωή και τέχνη είναι συνώνυμα. Δεν μπορώ να φανταστώ τέχνη χωρίς ζωή και ζωή χωρίς τέχνη. Εάν καταφέρεις λοιπόν και μου πεις ένα ψέμα, θα πάρεις τις 10 χρυσές λίρες. Μάλιστα, πάσαμε εγώ να σου πω το ψέμα. Αλλά δεν έχει αλλά. Εάν πεις το ψέμα, θα πάρεις τις 10 λίρες. Εάν όμως εγώ αυτό που θα πεις παραδεχτώ ότι είναι αλήθεια και δεν πω ποτέ μου πως είναι ψέμα, δεν θα πάρεις δεκάρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, άκου να δεις, πασά μου. Εγώ που λες ένα καιρό. Ναι. Ήμουνα. Τι ήσουνα? Ήμουνα βεζίρης στα δεξιά του πατέρα σου. Εσύ βεζίρης του πατέρα μου, βεβαίως. Αποκλείεται, θα σε θυμόμουνα. Λέω ψέματα? Όχι, παιδί μου, λες αλήθεια. Ο κορόιδος είναι πίσω ότι λέω ψέματα. Λοιπόν,
Ήμουνα λοιπόν Βεζίρης και μάλιστα από τα κέρδη του κράτους έπαιρνα 70% εγώ, 30% ο πατέρας σου. Όχι, αυτό είναι ένα έσχρο ψέμα. Είναι ψέμα? Όχι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Που λες μια μέρα, μου λέει ο πατέρας σου. Είμαι ταπί, δεν έχω φράγκο, δεν έχω σάλιο στο στόμα που λένε, θα με δανείσεις? Σου ζήτησε ο πατέρας μου δανεικά. Και γύριστα. Ο πατέρας μου, ο πατέρας σου. Αποκλείεται. Ψέματα λέω. Δεν καταφέρει ο γιος. Όχι, δεν λες ψέματα. Αυτό είναι. Λοιπόν, και του έδωσα εγώ 50 λίρες χρυσές. Και μετά τι έγινε? Πήρε τα λεφτά. Ναι. Εξαφανίστηκε. Και μετά? Μετά από ένα μήνα έμαθα ότι πέθανε. Και σου άφηνε χρέος στη διαθήκη τα λεφτά που του δάνεισα. Να μου τα ξοφλήσεις εσύ. Εγώ σου χρωστάω λεφτά? Ναι, παιδί μου, σου λέω. Αποκλείεται. Εγώ δεν χρωστάω ούτε μισή λίρα σε κανέναν. Ούτε σε αξιωματικό. Ούτε σε υπασπιστή. Πόσο μάλλον σε έναν απλό γιαούρι. Δεν μου καταλαβαίνω αυτά που λες. Εγώ ξέρω τι μου χρωστάς. Δεν σου χρωστάω ούτε λίρα. Δεν μου χρωστάς ούτε λίρα? Όχι. Δηλαδή λέω ψέματα. Ψέματα λες. Δώσε μου τις 10 λίρες. Ολάχ. Όχι βρε παιδί μου. Ποιος είπε ότι λες ψέματα? Εσύ λες αλήθεια. Δώσε μου τις 50 που μου χρωστάς. Ολάχ, με κατάφερε ο γιαούρης. Έλα μέσα να πάρεις τις λίρες και να μην σε ξαναδούμε στα μάτια μας. Και ποτέ να μην πεις ότι ρεζίλεψες έτσι το Βεζίρι. Προχώρα και θα δεις τι έχω να σου κάνω εγώ. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το ρόλο της οικογένειας. Για τη δική σου οικογένεια. Και παράλληλα να κάνουμε και ένα σχόλιο για όλους αυτούς τους γονείς που δεν αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους. Που τρέχουν, αλλά ποτέ δεν αφιερώνουν το χρόνο που πρέπει στα δικά τους παιδιά. Εμένα οι γονείς μου και γενικά η οικογένειά μου, γιατί μένουμε σε μια πολυκατοικία όλοι μαζί η οικογένεια και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά, όχι μόνο σε μένα, και στα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας δίνουν όση σημασία πρέπει και τους αφιερώνουν το χρόνο που τους χρειάζεται. Όσο για τους γονείς που δεν δίνουν το χρόνο που αναλογεί στα παιδιά τους, πιστεύω ότι θα τα κρατήσουν μακριά από αυτούς. Δηλαδή, μια αγάπη επιφανειακή, χωρίς βάθος. Σαν να τα αγαπάνε μόνο και μόνο επειδή είναι παιδιά τους και πρέπει να τους δώσουν το χρόνο αυτό για να αισθανθούν και τα παιδιά ότι είναι μέλος της οικογένειας. Γιατί αλλιώς αισθάνονται πως είναι περιουσιακά στοιχεία των γονιών. Και αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να αισθανθούν ότι και η δική τους άποψη έχει βαρύτητα, ότι και σε αυτά αναλογεί χρόνος και σημασία και παιχνίδι. Εξάλλου παιδιά είναι και πρέπει οι γονείς να τους το δείξουν όλα αυτά. Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι φίλοι σου σε βλέπουν και σαν παιδί, αλλά και σαν ένα όριμο μεγάλο άνθρωπο. Νομίζω ότι τα συνδυάζεις όλα. Η αλήθεια είναι ότι, θα το πω τώρα, αλλά είναι λίγο περίεργη αυτή η κατάσταση. Εγώ επικοινωνώ πιο εύκολα με τις μικρότερες ηλικίες και με τις μεγαλύτερες. Στους συνομιλίκους μου παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας και δεν ξέρω γιατί. Ποια είναι τα όνειρά σου? Τα όνειρά μου. Τα όνειρά μου είναι πολλά. Από μικρός που ήμουν, μ' άρεσε η λέξη όνειρα. Μ' άρεσε να λέω κάνω όνειρα. Το κυριότερο έχει να κάνει με τον Καραγκιόζη φυσικά. Θέλω να γίνω καραγκιόζοπαίχτης, για να το πούμε και έτσι. Θέλω να βρω ένα χώρο μόνιμο, ένα θέατρο μόνιμο, εντός Ηράκλειου. Δεν θέλω να πάω στην Αθήνα. Θέλω να κάτσω στο Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο έχει κόσμο που ασπάζεται την ιδεολογία του Καραγκιόζη και θέλω να κάτσω σε αυτή την πόλη να ανοίξω ένα θέατρο μόνιμο. Να παρουσιάζω εβδομαδιαίες παραστάσεις και να ανοίξω και μια σχολή να μαθαίνω στα παιδιά. Γιατί πρέπει, όταν θα φτάσω βέβαια στο σημείο να έχω το δικαίωμα να διδάξω σωστά. Όταν θα φτάσω σε αυτό το σημείο, θέλω να το κάνω και αυτό. Επίσης, άλλα όνειρα. Έχω πολλά. Θέλω να δείξω, επειδή είμαι, μην το πούμε, άτομο με ειδικές ανάγκες. Δεν υπάρχουν άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες. Θα το πούμε άτομο με διαφορετικές δεξιότητες. Θέλω να δείξω και στον υπόλοιπο κόσμο ότι εμείς, και όχι μόνο εμείς, και αυτοί που δεν μπορούν να ακούσουν, και αυτοί που δεν μπορούν να περπατήσουν, οι κοφικοί ανάπηροι κτλ., μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό όνειρο. Γιατί ανάπηρους κάνουμε εμείς τους ανθρώπους όταν τους απορρίπτουμε. Και αυτό θέλω να τους δείξω.